Λοιπόν, Βασιλική, πού βρισκόμαστε καταρχήν? Αυτό είναι το θέμα τώρα. Ότι λες ότι έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ πάντως τις πολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή, είμαστε συνέχεια στην ίδια κατάσταση ως χώρα. Κυνηγάμε την ουρά μας. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή, η κατάσταση είναι πραγματικά στάσιμη, δυστυχώς, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό για τη χώρα να μένει στάσιμη, επειδή δεν είναι σε μια καλή κατάσταση ώστε να μπορεί να μένει στάσιμη. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο, νομίζω, από τότε που είχαμε να τα πούμε επί της ουσίας. Απλά μεγαλώνει λίγο και ο παραλογισμός. Άκουσα που αναφερόσουν πριν και σε κάποιες δηλώσεις υπουργών. Νομίζω ότι έχει αρχίσει να το συνηθίζει και ο κόσμος αυτό. Το να γίνεται δηλαδή το μαύρο άσπρο, και ειλικρινά δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο το κάνει αυτό η κυβέρνηση. Ναι. Γιατί αυτό που είπα, ότι έχουν αρχίσει οι πολίτες να το αντιλαμβάνονται. Αυτό ίσως θεωρούσαν ότι ήταν ένα είδος επικοινωνιακής τακτικής στην αρχή, ίσως και να πέριδε σε ένα βαθμό. Οι πολίτες ήταν και πιο σαστισμένοι, δεν είχαν καταλάβει ακριβώς τι γίνεται. Αλλά νομίζω τώρα αυτό το πράγμα, το να υπερασπίζεται κάποιος ότι η ελληνική κυβέρνηση ποτέ δεν θέλησε να διώξει το Δούνου του, όταν όλο το προηγούμενο διάστημα φαινότανε και λεγότανε περίπου ότι αυτός ήταν ο στόχος της. Και έκανε και τα πάντα γι' αυτό. Δεν πέτυχε βέβαια, δεν τα κατάφερε από ό,τι φαίνεται. Και δεν τα κατάφερε γιατί υπήρξε η στεναρή αντίδραση της Γερμανίας, του Βερολίνου. Και αυτό είναι και άλλο ένα κεντρικό ουσιαστικό ζήτημα, ότι χωρίς το Βερολίνο δεν γίνεται τίποτα. Κατά καιρούς εμφανίζει η κυβέρνηση ότι έχουμε συμμάχους, έχουμε τον Ολάν, έχουμε, δεν ξέρω, τον Πιτέλα, έχουμε κάποιον άλλο. Τώρα, υπάρχουν πρόσωπα όπως ο Πιτέλα ή ο Σούλτς, οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν παίζουν κανέναν ρόλο. Ακόμα και ο αντικαγκελάριος που έκανε μία δήλωση, την οποία και μετά τη λίγο τη μάζεψε και δεν είχε και κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο στην πραγματικότητα, ότι πρέπει να ελαφρύνουμε το χρέος της Ελλάδας, γιατί το τι εννοούν αυτοί η ελάφρυνση του χρέους, έτσι το έχουμε καταλάβει νομίζω όσοι ασχολούμαστε. Λοιπόν, αλλά είναι πρόσωπα που δεν έχουν κάποιον ειδικό ρόλο. Ειδικά ο Πιτέλα, ο Σούλτς. Ο Πιτέλα κανένα ρόλο. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις. Ο Λαν πάλι έχει αποδείξει, πέρα το ότι είναι και σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση ο ίδιος και στη χώρα του, και είναι ελάχιστα δημοφιλής, είναι ο πιο ελάχιστα δημοφιλής Γάλλος πολιτικός πρωθυπουργός, τον πρόεδρος των τελευταίων ετών. Επίσης έχει δείξει ότι ειδικά στα θέματα τα οικονομικά έχει παραδώσει τα κλειδιά στο Βερολίνο, οπότε ούτε και εκείνος παίζει κάποιο ουσιαστικό ρόλο, και είδαμε ότι μπορεί να έχει συναντήσει κάποιες φορές τον Έλληνα πρωθυπουργό, να τον έχει χτυπήσει και φιλικά στην πλάτη, αλλά δεν έχει κάνει καμία ουσιαστική παρέμβαση υπέρ της Ελλάδας και δεν έχει αλλάξει και σε τίποτα τις αποφάσεις και τις θέσεις του Βερολίνου σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα. Από ό,τι βλέπουμε, εξακολουθεί να γίνεται αυτό που θέλει το Βερολίνο. Γιατί προφανώς είναι ο πιο ισχυρός παίκτης. Άρα, με βάση και το χθεσινό βράδυνο Euroworking Group, πάμε σε κλείσιμο της αξιολόγησης με την ψήφιση των προαπαιτουμένων μέχρι τις 23, Ναι, και των όρων του Σόιμπλε, από ό,τι φαίνεται. Έτσι, δηλαδή, η κυβέρνηση πηγαίνει σε κλείσιμο της αξιολόγησης, αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι την τελευταία στιγμή, επειδή έχει υποχωρήσει στα πάντα και έχει αποδεχτεί όλους τους όρους του Σόιμπλε. Και προχτές, ακόμη πριν λίγες μέρες, είχε γίνει αυτό το δίπλο της Handelsblatt στη Γερμανία, όπου ήταν τιμόμενο πρόσωπο ο Σόιμπλε, και ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά. Μάλιστα, είπε κάποια έτσι πολύ καλά λόγια για την Ελλάδα, αυτά που δεν σημαίνουν τίποτα. Ξέρεις που λένε οι πολιτικοί, ότι να βοηθήσουμε την Ελλάδα κτλ. Και αμέσως μετά συμπλήρωσε ότι βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει χωρίς όρους και με κάθε τρόπο. Έτσι, βοήθεια στην Ελλάδα, είπε, δεν σημαίνει βοήθεια χωρίς όρους και με κάθε τρόπο. Εννοεί με τους δικούς του όρους και με τον δικό του τρόπο, τον οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από την αρχή ποιος είναι αυτός. Από τη στιγμή λοιπόν, και εδώ υπάρχει και ένα θέμα, γιατί λέει η κυβέρνηση ότι πάρα πολλοί πίστευαν ότι δεν θα κλείσει αξιολόγηση και ότι θα έχουμε πρόβλημα κτλ. Και είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί, δεν είμαι σίγουρη τόσο αν ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση αυτή, αλλά και γενικότερα, έτσι, και αναλυτές και από τον επιχειρηματικό κόσμο και διάφοροι παίκτες, εν πάση περιπτώσει, πίστευαν ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θα κλείσει την αξιολόγηση.
και ότι θα πάμε σε οικουμενική. Το ακούγαμε αυτό το τελευταίο διάστημα. Το είχαν υποστηρίξει και αρκετοί αναλυτές, έτσι δεν είναι? Όλοι το είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες. Ο λόγος που όσοι υποστήριζαν κάτι τέτοιο ήταν γιατί πίστευαν ότι μια κυβέρνηση που εξακολουθεί να θέλει να λέγεται αριστερή, ο βασικός κορμός, ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον, δεν πίστευαν ποτέ ότι θα αποδεχόταν αυτά τα μέτρα που τελικά αποδέχτηκε. Αυτό ήταν ο λόγος. Επειδή ξέρανε τους όρους που θα τεθούν, ξέρανε ότι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι θα υποχωρούσαν μπροστά στις απαιτήσεις του Βερολίνου, γνωρίζαν πόσο σκληρή ήταν η όρη, πίστευαν λοιπόν ότι ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε να αποδεχτεί ή και να περάσει από την κοινοβουλευτική του ομάδα αυτούς τους όρους. Τελικά όμως μέχρι στιγμής φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα αποδέχεται όλα. Είναι εντυπωσιακές οι υποχωρήσεις που κάνει. Ελάχιστοι το περίμεναν αυτό. Και ειδικά από αυτούς που δεν ξέρουν πάρα πολύ καλά τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όσοι έχουν δει τις αλλαγές και τη μετάλλαξη που έχει συντελεστεί το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι δεν εκπλήσονται και τόσο πολύ. Αυτές οι εξελίξεις σε σχέση με το πεδίο των διαπραγματεύσεων επανακαθορίζουν όμως και το εσωτερικό πολιτικό. Το οποίο, τι θέλω να πω, η αξιωματική αντιπολίτευση τους τελευταίους μήνες είχε σηκώσει πάρα πολύ τους τόνους για εκλογές. Αυτό θεωρείς ότι απομακρύνεται μετά τη συμφωνία, τη διαφαινόμενη, έτσι, να λέμε? Γιώργο, εγώ προσωπικά δεν πίστεψα ποτέ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εννοούσε αυτά που έλεγε για τις εκλογές. Δεν νομίζω σε καμία περίπτωση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη θέλει, και αυτό λέει και το δικό μου το ρεπορτάζ. Αυτά τα λέει επειδή υπάρχουν κάποιοι πιο σκληροί στην κυβέρνηση, οι οποίοι τον πίεζαν το προηγούμενο διάστημα ότι δεν κάνει σκληρή αντιπολίτευση απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι του χαρίζεται, ότι είναι ήπιος και όλα αυτά. Οπότε για να ικανοποιήσει και αυτή την πτέρυγα του κόμματος, άρχισε να προσπαθεί να ανεβάζει τους τόνους και να ζητάει εκλογές. Στην πραγματικότητα όμως δεν κρίνεται εκεί το αν κάνει ένα κόμμα σκληρή αντιπολίτευση ή όχι. Κρίνεται στην ουσία και στο πόσο πολεμάει τις απόψεις και τις θέσεις που φέρνει η κυβέρνηση. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει στην πραγματικότητα σκληρή αντιπολίτευση από τον κύριο Μητσοτάκη, και στην τελευταία αντιπαράθεση που είδαμε ανάμεσα στους δύο άντρες δεν υπήρχε στην πραγματικότητα σκληρή αντιπαράθεση. Δεν του κάνει ουσιαστική και σκληρή αντιπολίτευση. Το ότι ζητάει εκλογές δεν σημαίνει τίποτα, τη ζητάει μόνο στα λόγια. Στην πραγματικότητα δεν τη θέλει καθόλου αυτή τη στιγμή. Και γιατί δεν τη θέλει? Θέλει να προετοιμάσει και το κόμμα του, το οποίο θεωρεί ότι δεν είναι έτοιμο και ήταν σε αρκετά μεγάλο βαθμό αποδιοργανωμένο το τελευταίο διάστημα, που ήταν και χωρίς ηγεσία και όλα αυτά. Οπότε θέλει να προετοιμάσει το κόμμα του. Και από την άλλη, ο βασικότερος λόγος για τον οποίο δεν βιάζεται καθόλου, για την εξουσία φυσικά και τη θέλουν, είναι ότι τον ευνοεί πάρα πολύ το να περάσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα μέτρα. Ώστε στην περίπτωση αυτή, θεωρούν περίπου βέβαιο ότι θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, θα είναι λοιπόν πάρα πολύ βολικό για αυτούς να τα βρουν όλα αυτά τα μέτρα έτοιμα, ακόμα και τον κόφτη. Θα μπορούν να κόβουν λοιπόν δαπάνες από το δημόσιο και να λένε ότι, α, ξέρετε, εμείς δεν φταίμε σε τίποτα. Αυτά τα είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση, τα είχε ψηφίσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς. Και όλα αυτά, και με τις συντάξεις και με τα. Εντάξει, και οι κυβερνητικοί νυν βουλευτές πια δεν θα λένε ότι. Θα λένε τι μας ρωτάτε εμάς, ο κόφτης. Φταίει ο κόφτης. Βρέθηκε τώρα το. Φταίει ο κόφτης, φταίει ο Τσίπρας, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι προηγούμενοι τα ψήφισαν. Και δεν θα μπορούν να τους κάνουν και ουσιαστική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ. Δεν θα μπορούν να τους κάνουν, αν υπάρχουν οι ΑΝΕΛ μέσα, γιατί σήμερα με τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει τις τελευταίες υπάρχει ένα θέμα. Πάλι φαίνεται ότι αποδυναμώνονται κι άλλο, αλλά όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί ήδη αρκετά μεγάλο πλήγμα, το οποίο συνεχίζεται από ό,τι φαίνεται η πτώση, και η λογική λέει ότι θα συνεχιστεί κιόλας με αυτά τα μέτρα που έρχονται και που θα ψηφιστούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως και να έχει κατάσταση, δεν θα μπορούν σε αυτή την περίπτωση να τους κάνουν σκληρή και ουσιαστική αντιπολίτευση και αυτοί, αν αυτοί έχουν ψηφίσει όλα αυτά τα μέτρα. Βρήκα εδώ ένα παλιό σου ρεπορτάζ στο The Press Project το 12, όπου φιλοξενούσε και δηλώσεις του κυρίου Παπαδημούλη κατά της πρότασης τότε για τρίμηνο κόφτη επί των δαπανών που είχε προτείνει η Κομισιόν. Δικό σου ρεπορτάζ, παρακαλώ. Ναι. Σήμερα η κυβέρνηση εμφανίζει ως δική της πρόταση τον κόφτη. Ναι, αυτό τώρα είναι το θέμα. Ότι κάνουν και αυτό το πράγμα, δηλαδή, που και αυτό επίσης έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ, το οποίο αρνιόντουσαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δηλαδή, ένα πράγμα που πίεζαν πάντα πάρα πολύ, όπως θυμάσαι, οι δανειστές,
ήταν και ειδικά το Βερολίνο και το Δουνουτού και οι Ευρωπαίοι όλοι το ζητούσαν να κάνουν οι κυβερνήσεις το πρόγραμμα δικό τους. Δηλαδή να μην λέτε ότι σας το επιβάλλουμε εμείς, να λέτε ότι είναι δικό σας το πρόγραμμα. Αυτό δεν πιέζανε πάντα γι' αυτό. Θέλετε λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αρχίσει να το κάνει και αυτό. Είδαμε σήμερα και τις δηλώσεις του Υπουργού Επικρατείας που λέει ότι είναι δικό τους το πρόγραμμα, ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα πρόγραμμα που αποδίδει και μάλιστα και στη συνέντευξη που είδαμε χθες με τον Γερμανό δημοσιογράφο και τον Υπουργό Επικρατείας, εμένα δεν με εντυπωσίασε τόσο ο εκνευρισμός και όλο αυτό το πράγμα που υπήρξε, όσο υπήρχε μια φράση και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που υπόθηκε έτσι δημόσια. Ο Γερμανός του έλεγε ότι δεν είσαστε καλοί μαθητές, η ελληνική κυβέρνηση, και ο Υπουργός Επικρατείας προσπαθούσε να τον πείσει ότι όχι, είμαστε καλοί μαθητές. Έχουμε γίνει καλοί μαθητές. Αυτά ήταν πέρσι. Τώρα φέτος είμαστε καλοί μαθητές. Δηλαδή πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό για να μην χρησιμοποιήσω κάποιο άλλο επίθετο. Με κύριε και μετά, αλλά όμως. Πολιτικό χρόνο έχει αγοράσει η κυβέρνηση. Ναι, πολιτικό χρόνο οπωσδήποτε, βεβαίως. Μα αυτό κάνει, αυτό κάνει, αυτό είναι ο σκοπός της και αυτό το σκοπό οπωσδήποτε τον πετυχαίνει. Αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να αγοράσει πολιτικό χρόνο. Και τα καταφέρνει. Από την αρχή αυτό. Α, το θέμα όμως είναι τι τον κάνει στον πολιτικό χρόνο. Ωραία. Η κυβέρνηση συνεχίζει να παραμένει στην εξουσία. Εντάξει. Και αυτό ίσως είναι και το ζητούμενο για κάποιους. Για τη χώρα όμως τι σημαίνει το να κερδίζεις πολιτικό χρόνο? Σημαίνει κάτι για την μισή κοινωνία η οποία δεν μπορεί να ταπεξέλθει ούτε στην ικανοποίηση των στοιχειωδών αναγκών της, για όλους αυτούς που φτωχοποίησε η κρίση και η πολιτική που ακολουθήθηκε? Σημαίνει κάτι? Δεν σημαίνει τίποτα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν τα θύματα της κρίσης όλα αυτά τα 6 χρόνια, για αυτούς τους ανθρώπους δεν έχει γίνει το παραμικρό. Δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει δει κανείς τη ζωή του να βελτιώνεται. Το αντίθετο, η φτώχεια βαθαίνει, μεγαλώνει, η ύφεση συνεχίζει και δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. Μάλιστα. Οπότε τι νόημα έχει? Θέλω να πω ότι το να κερδίζεις χρόνο για τη χώρα, για την κοινωνία, για το λαό της, έχει σημασία όταν αυτό σημαίνει κάτι, όταν μπορείς να κερδίσεις κάτι από αυτό. Όχι όταν μεγαλώνει η φτώχεια και όταν μεγαλώνουν τα προβλήματα. Και το μόνο όφελος είναι ότι συνεχίζουν να παραμένουν κάποιοι στην κυβέρνηση. Ωραία. Αυτό για τον ελληνικό λαό όμως δεν σημαίνει κάτι. Εκτιμάς ότι μετά την όποια συμφωνία θα έχουμε διορθωτικές κινήσεις, τουλάχιστον σε επίπεδο προσώπων, δεν λέω πολιτικής, ενώ ανασχηματισμό? Κοίταξε να δεις τώρα, αυτό είναι κάτι που ακούγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό και ακούγεται από διαρροές της κυβέρνησης. Έχει ξεκινήσει και το πιο πιθανό είναι ότι πραγματικά σκοπεύει να το κάνει. Το λέω γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα, το τι διαρρέει η κυβέρνηση και το τι γίνεται. Πολλές φορές το ξέρεις, όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση, για να είμαστε δίκαιοι, πολλές κυβερνήσεις συνηθίζουν να το κάνουν αυτό, διαρρέουν κάποιες πληροφορίες στα μέσα, σε δημοσιογράφους, για να παίξουν αυτές και είτε να δουν τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν και να πορευθούν στην πορεία, είτε για συγκεκριμένες σκοπιμότητες. Οπότε είναι ένα πράγμα το ότι υπάρχουν αυτές οι διαρροές και οι πληροφορίες και ένα άλλο πράγμα να το δούμε κάθε φορά το οτιδήποτε να συμβαίνει. Ωστόσο, πράγματι, από την κυβέρνηση διαρρέουν αυτές οι πληροφορίες εδώ και καιρό ότι θα κάνει ανασχηματισμό μετά την αξιολόγηση. Νομίζω ότι πράγματι ενδιαφέρεται να δείξει ότι κάνει ένα άνοιγμα. Ναι. Και να μετατοπιστεί ακόμα πιο δεξιά, αν θέλει, θα το πω έτσι, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, θέλει να κάνει ένα άνοιγμα πιο πολύ προς τον χώρο προς τον οποίο κινείται και πολιτικά. Ψάχνει να βρει τέτοια πρόσωπα. Εδώ, εμένα το ρεπορτάζ μου λέει ότι κάποιος από τους ανθρώπους που έχει προσεγγίσει, βέβαια, με τους οποίους είχε μία επαφή εδώ και ένα χρόνο, οι οποίοι ήταν πολύ πιο πρόθυμοι στην αρχή και τώρα βρίσκει λιγότερο πρόθυμος. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κάποιοι που δεν εξακολουθούν να είναι πρόθυμοι όπως ήταν στην αρχή. Κάποιοι και από τα πρόσωπα που έχουν συζητηθεί και όχι μόνο. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι πάντα πρόθυμοι, βέβαια, να ανέβουν στο άρμα της εξουσίας. Από την άλλη, το θέμα του ανασχηματισμού λειτουργεί και λίγο, ξέρει, σαν τυράκι για κάποιους βουλευτές, ώστε να είναι πιο ζεστή στην ψήφιση των μέτρων. Υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές οι οποίοι θέλουν να γίνουν υπουργοί, θέλουν να μπουν στην κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα κόλπο που το κάνουν συχνά οι κυβερνήσεις. Έτσι, δηλαδή, το έχουμε δει και στις προηγούμενες κυβερνήσεις να το κάνουν. Να τάζουν υπουργεία σε βουλευτές οι οποίοι
Μπορεί να μην είναι και τόσο σίγουρη, εν πάση περιπτώσει. Αν και εδώ δεν το βλέπουμε να υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν βλέπουμε να υπάρχει κανένα πρόβλημα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μπετόν αρμέ, φαίνεται να είναι. Μπετόν αρμέ, ούτε οι 53. Ακούω και κάποιου συναδέλφου να λένε ότι τι θα κάνουν κάθε φορά. Λέμε ότι να δούμε και του 53 και τι θα κάνουν οι 53. Βασικά δεν υπάρχουν 53 πρώτα απ' όλα. Έτσι. Δεν υπάρχουν. Αυτό είναι ένα μύθο πλέον. Υπήρχαν οι 53. Πριν την ψήφιση του μνημονίου, ήταν συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Από αυτούς έχουν φύγει πάρα πολλοί, γιατί να πούμε εδώ ότι δεν φύγανε μόνο η αριστερή πλατφόρμα, ο Λαφαζάνης, η Ζωή και οι δικοί τους. Έχουν φύγει και στελέχοι που ήταν από την πλευρά του Τσίπρα, από την πλευρά την προεδρική, η λεγόμενη αριστερή πτέρυγα των προεδρικών. Από τους 53 έχουν φύγει πάρα πολλοί. Να θυμηθούμε την Ηρώτη Βιώτη, τον Μαρματάκη, τον Αλμπάνη, τον Κορονάκη, δηλαδή έχουν φύγει πάρα πολλά πρόσωπα. Τον Σακελαρίδη δεν είναι καν 53 πια, είναι 25, ξέρω εγώ, 30, mm-hmm. δεν ξέρω πώς είναι, δεν είναι 53, αλλά και αυτοί που έχουν απομείνει, οι περισσότεροι από αυτούς είναι πρωτοκλασσάτοι υπουργοί της κυβέρνησης που πρωτοστατούν στα μέτρα αυτά. Δηλαδή, επικεφαλής των 53, που δεν είναι 53, είπαμε, είναι 30, έτσι. Είναι ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Τώρα αστειευόμαστε. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είναι ο άνθρωπος που συμφωνεί με όλες αυτές τις υποχωρήσεις, με όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι αυτά τα μέτρα τα οποία αποκαλούσαν οι ίδιοι σκληρά, νεοφιλελεύθερα κτλ. Μέχρι πρότινος. Δηλαδή, ποιος θα κάνει αντιπολίτευση, ποιος θα καταψηφίσει όταν αρχηγός των όσων έχουν απομείνει, που δεν αποτελούν πια ομάδα, έτσι. Δηλαδή, είναι ένας μύθος αυτό το πράγμα, τον οποίο τον χρησιμοποιεί κάποιες φορές και η κυβέρνηση, γιατί είναι βολικός. Για παράδειγμα, όταν θέλεις να πεις ότι ξέρεις αυτό μπορεί να μην περάσει από την κοινοβουλευτική μου ομάδα, πρέπει να επικαλεστείς κάποιο πρόβλημα. Παλιά επικαλούνταν τον Λαφαζάνη, ας πούμε. Λέγανε, έχω τον Λαφαζάνη, έχω την αριστερή πλατφόρμα, δεν μπορώ να τα περάσω, κάνε μου λίγο σκόντο, ξέρω εγώ. Τώρα δεν μπορούν να το πούν αυτό το πράγμα, οπότε κάποιες στιγμές μπορεί να επικαλούνται τους 53, αλλά νομίζω ότι δεν πείθουν και κανέναν από όσους ξέρουν πώς είναι πραγματικά τα πράγματα. Δεν υπάρχει δηλαδή λοιπόν θέμα στην κυβέρνηση και στην κοινοβουλευτική ομάδα μέχρι στιγμής. Τώρα, το αν θα γίνει κάτι αύριο μεθαύριο, δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα θέμα. Θέλω να κλείσουμε, επειδή ξέρω ότι κάνεις καλό ρεπορτάζ στη Βουλή, με ένα θέμα που εδώ είπαμε ότι μάλλον δεν πρέπει να ασχοληθούμε, γιατί είναι του 13. Και μέχρι να φτάσουμε 15-16 έχουμε ακόμη χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, λένε οι πληροφορίες μου όμως ότι μπορείς να μας κάνεις ένα σχόλιο για αυτά τα περίφημα πόθανέσχες των βουλευτών. Ναι. Κοιτάξτε, εδώ πέρα τώρα υπάρχει πολύ σημαντικό θέμα. Είναι μια κοροϊδία κατά τη γνώμη μου αυτό που συμβαίνει. Δώσανε τα πόθανέσχες με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση και αφού μπροστά στα μάτια μας, έτσι δεν έγινε καν τόσο κρυφά, κάποιοι πόθανέσχες διορθώθηκαν. Θυμόμαστε όλοι ότι μετά από 4 χρόνια ελέγχων να καλούν κάποιους υπουργούς να διορθώσουν τα πόθανέσχες τους και να έρχονται 4 χρόνια μετά να διορθώσουν, να σβήσουν, να αλλάξουν κτλ. Οπότε πραγματικά να ρωτιέται κανείς τι νόημα έχει αυτός ο έλεγχος. Σε κάθε περίπτωση είδα σχολίαζε κάποιος προχθές ότι οι πλούσιοι δεν είναι τόσο ηλίθιοι ώστε να έχουν τα χρήματά τους στους προσωπικούς τους λογαριασμούς και να τα δηλώνουν. Αυτό συμβαίνει γενικά, έτσι και με την αφορμή και την υπόθεση Παναμά και με τις offshore και όλα αυτά που έχουμε δει και με τις λίστες κτλ. Αυτό συμβαίνει βέβαια για όλους. Τώρα το θέμα είναι ότι και είχαμε δει και με την υπόθεση του Άκη Τσοχαντζόπουλου, αν θυμάστε πόσες φορές ελέγχανε το πόθεν έσχες του υποτίθεται, υπήρχε η επιτροπή η αρμόδια και τότε, το έλεγχε, το ξαναέλεγχε και τα έβρισκε όλα μια χαρά. Και από ό,τι είχαμε δει, ο Άκης Τσοχαντζόπουλος δεν είχε καν δηλώσει το πόθεν έσχες του όλη του τα περιουσιακά στοιχεία, ούτε καν τα σπίτια τα οποία είχε δεν ήταν δηλωμένα στο πόθεν έσχες. Οπότε υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και κατά πόσο τα δηλώνουν οι πολιτικοί τα περιουσιακά του στοιχεία στα πόθεν έσχες, αλλά ακόμα και αυτά που δηλώνονται, τι έλεγχοι γίνονται και πώς γίνονται κτλ. Υπάρχουν συμμετοχές επιχειρήσεις, υπάρχουν εκατομμύρια που ξεχνιούνται να δηλωθούν. Όπως έχουμε δει, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά έχει δημιουργηθεί και ένα θέμα από ό,τι είδαμε και με το πόθεν έσχες του Πρωθυπουργού. Ποιο είναι εδώ πέρα το ζήτημα? Είδαμε εχθές ότι υπήρξε και μια ανακοίνωση από το Μαξίμου που μιλάει για δημοσιογραφική αλητεία. Και μια παρέτηση. Παρέτηση υπήρξε. Ναι. Υπήρξε πραγματικά μια αθλειότητα εδώ πέρα δημοσιογραφική, αλλά υπάρχει και ένα πολιτικό ζήτημα ουσιαστικό.
Να δούμε ποιο είναι το ζήτημα πρώτα απ' όλα. Ο Πρωθυπουργός εμφανίζει στο πόθεν έσχης του να έχει ένα ιδιόκτητο σπίτι στην Αθήνα, στην Κυψέλη, νομίζω στους Αμπελόκηπους. Ναι. Αυτό φυσικά και δεν είναι καθόλου μεμπτό. Μα καθόλου. Έτσι, αλίμονο αν υπάρχει θέμα, επειδή ο Πρωθυπουργός έχει ένα σπίτι στους Αμπελόκηπους. Από γονική παροχή, μάλιστα. Ναι. Και, δεν υπάρχει κανένα θέμα εδώ πέρα. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι όταν ήταν στην αντιπολίτευση ο Αλέξης Τσίπρας, είχε δηλώσει ότι δεν θα πληρώσει το χαράτσι τότε ένφια μετά και ότι θα πάει να καταθέσει τα χρήματα αυτά στο ΚΕΦΕΑ. Το είχε δηλώσει και σε ένα φεστιβάλ νεολαία συνασπισμού το 2011, του ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι θυμάμαι, και το είχε δηλώσει και την επόμενη μέρα σε μια εκπομπή, θυμάμαι, της ΕΡΤ με τον Κώστα Αλβανίτη. Είχε πει και εκεί, τον είχαν ερωτήσει ότι είπατε χθες ότι δεν θα πληρώσετε και είπε δεν θα πληρώσω το χαράτσι και θα πάω να το καταθέσω στο ΚΕΦΕΑ. Στην πορεία προφανώς πιθανόν δεν το έκανε αυτό το πράγμα, γιατί βουλευτές των άλλων κομμάτων τον ρωτούσαν συνεχώς αν το έκανε και εκείνος απέφευγε να απαντήσει. Το ίδιο απέφευγε και στις δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Κάποια στιγμή όμως, σε μία εκπομπή του Γιώργου Αυτιά, ρωτήθηκε ξανά για το τι έκανε τελικά, αν κατέθεσε τα χρήματα αυτά στο ΚΕΦΕΑ, και απάντησε ότι ξέρετε δεν κατέθεσα τα χρήματα, γιατί δεν είμαι ιδιοκτήτης, μένω στο ενίκιο και κάποιοι από εμάς μένουμε στο ενίκιο και δεν πληρώνουμε ένφια. Χαράτσι. Το θέμα λοιπόν τι είναι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μαξίμου τη χθεσινή, ο Πρωθυπουργός μένει στο ενίκιο αλλά έχει και ένα δικό του ιδιόκτητο σπίτι. Άσχετα με το αν μένει στο ενίκιο ή δεν μένει, είναι ιδιοκτήτης προφανώς, όπως φαίνεται και στο πόθεν έσχες του και όπως ξεκαθαρίζει και η δήλωση του Μαξίμου εχθές. Ως ιδιοκτήτης λοιπόν ήταν υπόχρεος στο χαράτσι, το οποίο ενώ προέτρεπε τους πολίτες και με τη στάση του να μην πληρώσουν το χαράτσι και έλεγε ότι πρώτος εκείνος δεν θα το έκανε και μάλιστα έλεγε ότι πρώτος εκείνος και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πλήρωναν το χαράτσι. Στην ουσία δηλαδή βάζεις και τους πολίτες να βγουν μπροστά και να πάρουν και ένα ρίσκο, το οποίο ο ίδιος φαίνεται να μην το είχε πάρει στην πραγματικότητα όμως. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα εδώ πέρα. Αλλά είναι πάντως διαφορετικό από το δημοσίευμα που οδήγησε σε παρέτηση λοιπόν, δημοσιογράφου. Έτσι είναι τελείως διαφορετικό. Κάποιοι δημοσιογράφοι, στην προκειμένη περίπτωση ένας συγκεκριμένος άνθρωπος από το Δήμα FM, δεν του έφτασε φαίνεται αυτό έτσι όπως ήταν και ήθελε να το χοντρίνει ακόμα περισσότερο και παρουσίασε από κάποιο τηλεφώνημα όπως είπε που δέχτηκε και τα λοιπά εντελώς ανεξακρίβωτα στοιχεία τα οποία υιοθέτησε ως ρεπορτάζ ότι δήθεν ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχε αγοράσει το ακίνητο αυτό που διαθέτει το διαμέρισμα από πληστηριασμό ενός ανθρώπου που αυτοκτόνησε, ενός επιχειρηματία που αυτοκτόνησε για χρέη. Το τερμάτισε, το τερμάτισε. Ακριβώς. Αυτό είναι ανυπόστατο, δεν είναι αβάσιμο εντελώς, ούτε στοιχεία υπήρχαν, ούτε τεκμηρίωση, ούτε και ο ίδιος τεκμηρίωσε κανένα ρεπορτάζ. Αυτό πραγματικά είναι μια δημοσιογραφική αθλειότητα. Αλλά εδώ εγώ θα ήθελα να επισημάνω ότι όλες αυτές τις μέρες υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλά ρεπορτάζ τεκμηριωμένα που βάζανε το εύλογο ζήτημα γιατί ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι δεν θα πληρώσει χαράτσι εφόσον έχει ακίνητο. Ότι δεν έχει, εφόσον έχει ακίνητο, έτσι, γιατί τελικά δεν έκανε αυτό που είπε. Αντί λοιπόν ο Πρωθυπουργός να απαντήσει στους σοβαρούς ανθρώπους και στα σοβαρά ερωτήματα που μπαίνουν, προτίμησε να απαντήσει. Καλώς διέψευσε τη συγκεκριμένη αθλειότητα βέβαια, αλλά προτίμησε να διαψεύσει μόνο το ένα ψέμα και το κίτρινο ρεπορτάζ αυτό που εμφανίστηκε χθες και δεν απάντησε σε κανένα από αυτά τα εύλογα ερωτήματα που πραγματικά έχουν δημιουργηθεί από τη στάση που έχει κρατήσει.